Μισθό κάτω από 700 ευρώ μεικτά παίρνουν 4 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη το 2016, αυξήθηκαν πανελλαδικά κατά 82.679, ποσοστό συν 5,1%, οι θέσεις μισθωτής εργασίας, αλλά οι 47.409 από αυτές σε ποσοστό 57,34% ήταν σε εβδομαδιαίο ωράριο, κάτω των 20 ωρών και μόνο οι 35.270 με ποσοστό 42,66% με ωράριο πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από το χάρτη των μισθών που δείχνει ότι οι 40.000 περίπου από τους 82.700 νέους μισθωτούς, δηλαδή το 48,4%, είχαν μηνιαίες μεικτές αποδοχές κάτω των 600 ευρώ. Με βάση τις καταστάσεις προσωπικού των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 702.313, ποσοστό 41,25% του συνολικού αριθμού των μισθωτών, αμείβονται με μεικτό μισθό μικρότερο των 700 ευρώ. 374.000 περίπου, ποσοστό 21,96%, εισπράττουν από 700 έως 1.000 ευρώ μεικτά. 482.000 περίπου, με ποσοστό 28,33%, λαμβάνουν μισθό από 1.000 έως 2.000 ευρώ. 96.200 με ποσοστό 5,65% εισπράττουν από 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ και 47.900 περίπου με ποσοστό 2,81% έχουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και όχι των αμοιβών είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί στο διάστημα Δεκεμβρίου του 2015-Δεκεμβρίου του 2016 κατά 9,34% ή κατά 154,1 εκατομμύρια ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών σε 1,805 δισεκατομμύρια από 1,651 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε σχέση με εργασίας ιδιωτικού δικαίου αυξήθηκαν κατά 10.870 στις 233.000 από 222, όπως η αύξηση αυτή προήρθε από τη λειτουργία κυρίως των μικρών με προσωπικό επιχειρήσεων ενός 50 άτομα. Κατά 8.655 αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις ενός έως 10 ατόμων και αντιπροσωπεύουν το 88,8% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και κατά 2.000 περίπου οι επιχειρήσεις των 11 με 50 ατόμων. Αντίθετα, χάθηκε μια επιχείρηση που απασχολούσε από 2.500 έως 3.000 εργαζόμενους και άλλη μία με προσωπικό άνω των 4.000 ατόμων.